Αρχικά, Πολάκης αναφέρθηκε ότι το ΔΕΛΤΑ δεν είναι ένα κόμμα, είναι ένα κίνημα. Αγρονομίας λίγους του οποίου είναι ίδιος ο πολίτης. Η στρατηγική του λοιπόν θεμελιώνεται σε αυτή τη δύναμη που μαθαίνουν οι πολίτες. Όσο αυξάνεται ο αριθμός των υποστηρικτών του, τόσο αυξάνεται και η δύναμή μας και τόσο δεσμευόμαστε να πάμε ένα βήμα παραπέρα και να υλοποιήσουμε συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι φυσικά στηρίζονται στις 10 ιδέες και της λογικής, ευρέως και κοινώς αποδεκτές, στις ιδέες για τις οποίες μίλησε η Ήλδα, να γίνουν λοιπόν πράξη αυτές οι 10 ιδέες. Είναι μια ομάδα πολιτικής πίεσης που λειτουργεί βάσει των ιδεών και της στρατηγικής που θα σας αναφέρω. Η στρατηγική του λοιπόν θεμελιώνεται σε 4 βήματα. Το πρώτο βήμα αφορά τη συγκέντρωση των 5.000 υποστηρικτών. Με την επίτευξη αυτού του στόχου, το ΔΕΛΤΑ δεσμεύεται να προσεγγίσει βουλευτές και υπουργούς και να τους μιλήσει για το ΔΕΛΤΑ, για την δράση αυτού και για τις ιδέες που προσφέρει και για το πώς μέλημά μας είναι να περάσουμε αυτές τις ιδέες από την κοινωνία στο κοινοβούλιο. Άπαξ και αποτύχει η υλοποίηση αυτού του στόχου, περνάμε στο επόμενο βήμα που είναι η συγκέντρωση των 15.000 υποστηρικτών. Τότε το ΔΕΛΤΑ δεσμεύεται να προσεγγίσει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους αρχηγούς των κομμάτων, ώστε αυτοί εκ νέου να ασκήσουν πίεση στους βουλευτές και τους υπουργούς τους για να εφαρμοστούν, να ακουστούν τουλάχιστον και να εφαρμοστούν οι 10 ιδέες που πρεσβεύει το κοινό μας. Αν δεν επιτύχει κανένα από τα δύο προηγούμενα βήματα, τρίτο και πρώτο τελευταίο βήμα είναι η συγκέντρωση των 50.000 υποστηρικτών, όπου τότε το ΔΕΛΤΑ θα ξεκινήσει μια διαφημιστική καμπάνια ώστε να εμφανίζεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διαδίκτυο, τηλεόραση, ραδιόφωνο κτλ. Τελευταίο βήμα τώρα του κινήματος είναι η συγκέντρωση των 100.000 υποστηρικτών, όπου τότε θα δημιουργηθεί ένας πολιτικός φορέας. Βέβαια, αυτό είναι κάτι το οποίο όλοι αγχωνόμαστε, δεν το θέλουμε σε καμία περίπτωση. Το ΔΕΛΤΑ δεν είναι ψηφοφορικό, δεν επιδιώκει να μπει στη Βουλή. Γι' αυτό και το τέταρτο αυτό βήμα θα γίνει πράξη μόνο όταν δεν έχουν μάλλον τελεσφορήσει τα προηγούμενα τρία βήματα και εφόσον έχει συγκεντρωθεί αυστηρά ο αριθμός των 100.000 πλέον υποστηρικτών. Τώρα το πρώτο βήμα που αφορούσε τη συγκέντρωση των 5.000 υποστηρικτών και προσέγγιση βουλευτών και υπουργών θα σας μιλήσει γι' αυτό η Σιλβία. Ευχαριστώ.